τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκτέ των Θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκασιν ημίν τέσσερα την Άε εορτάζην, των Ιερών Νηπτήρα, των Μυστικών Δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Ανάγκη είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, να επαναφέρομεν εις ενθύμησιν την αρχήν της εξηγήσεως των Αγίων και φρικτών μυστηρίων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια να δοξάσομεν των μόνων μακρόθυμων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μέλλον να σταυρωθεί εκουσίως και να αποθάνει κατά το ανθρώπινον, ή θέλησε να παραδώσει το μυστήριον της αχράντου κοινωνίας προς τους μαθητάς του και προς ημάς, ή την εσεμέλωμε να τον πιστέψομεν Θεόν αληθινόν. Το εσπέρας λοιπόν της Μεγάλης Πέμπτης λέγει προς τους μαθητάς του: «Να εξεύρετε ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου του τέστην εγώ μέλλον να σταυρωθώ». Του λέγουν οι μαθητέ: «Πού θέλεις, Κύριε, να σου ετοιμάσομε να φάγεις το Πάσχα, εισθήνος φίλου σου οικίαν?» Ο δε Χριστός πέμπει από τους μαθητάς του, τον Πέτρον και τον Ιωάννη, λέγον αυτής: «Να υπάγεται εις το απέναντι χωρίον, και εκεί θέλετε εύρει άνθρωπον να βαστά κεράμιον με είδωρ. Ακολουθήσατε έτον έως εις την οικίαν του, εν θα υπάγει και είπατε του. Ο διδάσκαλος λέγει ότι μετά σου θέλει κάμι το Πάσχα και μετά των μαθητών μου. Εκείνος τότε θέλει σας δείξει ανόγειον εστρωμένον και ετοιμάσατε εκεί. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο βαστάζων την στάμνα? Ο Ζεβεδαίος, ο πατήρ του Ιωάννου. Αλλά τίνος ένεκεν δεν λέγει το όνομά του, αλλά του στέλνει να υπάγουν χωρίς να εξεύρουν το όνομά του? Πρώτον μεν διότι ως Θεός βλέπει και προγινώσκει τα μέλλοντα, όθεν δε λέγει τον τόπον, ουδέ τον άνθρωπον με το όνομά του, δια τον Ιούδαν να μην το μάθει και μηνύσει των Εβραίων, και έλθουν εκείνοι να τον συλλάβουν προς τιμωρίαν κατά τον μίσοντος, προτού να κάμει τον δείπνον και παραδώσει τα πνευματικά και άχραντά του μυστήρια. Δεύτερον δε, δια να μην εξεύρει τις που πηγαίνει, δια να μην υπάγουν εκεί ξένοι άνθρωποι εκτός των μαθητών του, δια τούτο δεν είπε το όνομα του ανθρώπου. Επήγαν λοιπόν οι μαθητέ και ύβραν τον άνθρωπον, καθώς τους είπε ο Κύριος, και ετοίμασαν το Πάσχα. Πάσχα δε ετοίμασαν το εβραϊκόν, ως ενομοθέτησεν ο Μωυσής, ότι έκαστος οίκος να σφάζει εν πρόβατον χρονιάρικον αρσενικών τη πέμπτη εσπέρας, δηλαδή την πρώτην των αζήμων, του τέστην όταν έκαμνον των λειψών άρτων, με το αίμα δε του αρνίου αυτού να χρίουν τα σφλιάς, δηλαδή τα ανώφλια και κατόφλια των θυρών της οικίας, να τρώγουν δε ψημένον εις την φωτίαν, ώστου να μην τσακίζουν, να το τρώγουν όρθιοι με ταχύτητα, να είναι ζωσμένοι στην μέση των, να φορούν τα υποδήματα εις τους πόδας των, να κρατούν και ράβδους εις τα σχήρας των, και τρώγοντες ούτω με σπουδή να λέγουν «Πάσχα του Κυρίου είναι». Εάν δε είναι ολίγοι στον οίκον εκείνων, να παίρνουν και τον γείτονάν τον να φάγουν ομού. Τούτο το Πάσχα ετοίμασαν οι Απόστολοι, και όσε βασίλευσε ο ήλιος, ήλθε πέμπτη εσπέρας ο Χριστός εις εκείνην την οικίαν, την ανόγειον, όπου ήτο έτοιμος η τράπεζα και έφαγε το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς του. Ήτο δε και ο Ιούδας εκεί μεθ' αυτόν, και έφαγαν ορθοί. Έπειτα εκάθισε με τους 12 μαθητάς εις των δείπνων, καθώς λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δια να φάγουν άλλα τεινά φαγητά, κατά τα οποία όπου έμελε να τους παραδώσει το ειδικόν του μυστήριον. Τότε λέγει ο Κύριος εις τους μαθητάς του: «Με μεγάλην επιθυμίαν επεθύμησα να φάγω τούτο το Πάσχα μαζί σας, διότι θέλω να σας παραδώσω τα μεγάλα μυστήρια τη Νέας Διαθήκης, δια να λάβει τέλος ο Παλαιός Νόμος. Εκεί δε όπου έτρωγαν τους λέγει: «Πολύ είναι η ψυχή μου λυπημένη έως θανάτου. Εις από σας μέλη να με προδώσει». Αυτόν τον λόγο να ακούσαντες οι Απόστολοι, ήρχισαν να λυπώνται κατά πολλά και έλεγαν έκαστος εις των Χριστών: «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?» Προλέγει δε ο Κύριος εκείνο το οποίο έμελε να κάμει ο Ιούδας, για να τον διορθώσει, διότι με αυτό το οποίο είπεν, ήτο ως να έλεγεν: «Ω Ιούδα, Θεόν μέλης να προδώσεις, ως της γινώσκητας καρδίας των ανθρώπων». Έβλεπον ο ίσης τον άλλον οι Απόστολοι και διαλογίζονται περί τίνος λέγει των λόγων τούτων. Ήτο δε ο Θεολόγος Ιωάννης πεσμένος εις το στήθος του Χριστού
και ο Πέτρος του κάνει νεύμα, δια να τον ερωτήσει ποιος είναι εκείνος, ως της μέλη να κάμει την προδοσίαν. Πεσόν λοιπόν ο ηγαπημένος μαθητής, ο θεολόγος εις το στήθος του Κυρίου, ως είπαμεν του λέγει, «Κύριε, ποιος είναι εκείνος ως της μέλη να σε προδώσει?» Αποκρίνεται ο Χριστός και του λέγει, «Εκείνος ως της θέλει λάβει από την χείρα μου τον άρτον βεβρεγμένον από το υγρόν του τριβλίου. Παρευθύς δε έβρεξε τον άρτον και τον δίδει του Ιούδα και το είδε ο Ιωάννης. Τότε ο κακότροπος Ιούδας απετόλμησε και είπε, «Μήπως είμαι εγώ ο προδότης διδάσκαλε?» Του λέγει ο Κύριος, «Συ το λέγεις, συ το γνωρίζεις». Του λέγει πάλιν ο Κύριος, «Ο μένει ως του ανθρώπου, δηλαδή εγώ. Πηγαίνω καθώς διεμένη και χραμένον, αλλά λίμνον εις εκείνον τον άνθρωπον, από τον οποίον θέλω προδοθεί. Καλύτερον ήτο εις αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Είδετε ευσλαχνίαν δεσπότου, είδετε την θείαν του μακροθυμίαν, τον εδίδασκε δηλαδή του επαρέγγελε και πρώτης μελούσης κακουργίας τον ενωθετούσε. Και δια να μην είπει της, ότι δεν ιδίαντο ο Χριστός να μεταστρέψει την πέτρινη καρδιάν του Ιούδα, δεν τον ήλεγξε, δεν τον φανέρωσε. Φυλάτων το εκείνο αυτεξούσιον ακαταδυνάστευτον, διότι τιούτον είναι το θείον κρίμα, αλλά εκείνος έμενε αδιόρθωτος. Εστιόντων δε αυτόν, προσθέτει τον λόγον Ευαγγελιστής δια να αποδείξει την απανθρωπίαν του Ιούδα και την φιλανθρωπίαν του δεσπότου, ότι τον είχεν εις την τράπεζαν και έτρωγε μεθ' αυτού του μυαρού, δια να γίνει ήρεμος, παραότερος εις την καρδίαν. Αυτός τέλος πάντων έμεινε αδιόρθωτος άσποντος. Έλαβεν ο Χριστός τότε ένα άρτον ένζυμον και τον ευλόγησε, και όχι ως λέγουν οι αιρετικοί Λατίνοι άζυμον, διότι άζυμα και ένζυμα έκαναν εις τα σεπτά ημέρας των αζύμων, δηλαδή στα σεπτά συνεχή Σάββατα του Εβραϊκού Πάσχα. Έκοψε λοιπόν ο Κύριος τον άρτον και τον εμοίρασε των Αποστόλων λέγον προς αυτούς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το οποίον κόπτεται προς χάριν σας εις άφεσιν αμαρτιών». Εννοών με αυτά τα οποία τους είπεν ο Κύριος, ότι ο αμνός τον οποίον σφαγιάζει ο ιερεύς κατά την ανέμακτον θυσίαν εις το θυσιαστήριον είναι αυτό το σώμα του Χριστού και όχι αντίτυπον, διότι δεν είπεν «τούτο είναι αντίτυπον του σώματός μου», αλλά «τούτο εστί το σώμα μου». Αν δε και είναι άρτος, όμως με την ανεκδιήγητον του Χριστού δύναμην, με τους ιούτε η σώμα του Χριστού, εις την θείαν λειτουργίαν, διότι δεν δυνάμεθα να το βλέπομεν υπερφυώς, διότι είναι κρέας ανθρώπινον, είναι σώμα σκληρών, δια τούτο και σφαγιάζομεν με τον ιερέα άρτον, και φαίνεται άρτος, δια να αποφύγομεν την δυσχέριαν, αλλά είναι υπερφυώς αληθώς και βεβαίως σάρξ του Κυρίου. Έπειτα έλαβε το ποτήριον γεμάτον από ίνων, το ευλόγησε και έδωκε εις αυτούς λέγον, «Πίετε από τούτο όλοι σας, τούτο είναι το αίμα μου, της νέας διαθήκης, το οποίον χύνεται προς χάριν πολλών εις άφεσιν αμαρτιών. Όπως η παλιά διαθήκη είχε αίμαν και σφαγήν, ούτω και η νέα έχει αίμα και σφαγήν εις την προς τον Θεόν θυσίαν, την Αγίαν Κοινωνίαν. Οπότε σφαγιάζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τούτο δε το οποίον είπεν, ότι χύνεται το αίμα του προς χάριν πολλών, το είπε του τέστη προς χάριν όλου του κόσμου όλων των εποχών. Τίνος δε ένε και εν δεν είπε πάλιν ο Κύριος εις τον άρτον, φάγετε όλοι σας, αλλά εις το ποτήριον μόνον είπεν, διότι ο Ιούδας τον άρτον δεν τον έφαγε, λέγουν, αλλά τον έκρυψε, δια να τον δείξει στους Εβραίους και να είπε προς αυτούς ότι αυτός λέγει πως το σώμα του είναι ο άρτος, όθεν είναι εναντίος του νόμου, ως δυσιδαίμων και λωτριόφρων. Τον δε ίνον έπιεν, διότι δεν ειδηνήθη να τον κρύψει. Αφού δε ή έφαγεν αυτά ο Ιούδας ή τα έλαβε μόνον, εμβήκεσον ο Σατανάς στην καρδίαν του και ανεχώρησεν από τη συντροφίαν των του Χριστού μαθητών επιδεξίως, δια να κάμει την προδοσίαν την οποίαν και ευθύς έκαμε. Έπειτα ο Κύριος πριν η λήψη από το μέσον και ο Ιούδας είπε πρώτον, «Αμήν λέγω ημήν, από τώρα και εφ' εξής δεν μέλω να πείω από το γέννημα της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης πείω με δε τούτο κενών με θυμών εν τη βασιλεία μου, δηλαδή εν τη Αναστάση. Εγερθείς είτε από τον δείπνον ο Κύριος, εξέβαλεν το επανοφόριόν του
και ζωστής ένα λέντιον, δηλαδή τεμάχιον υφάσματος, όπως η σημερινή ποδιά, έβαλεν είδωρης μίαν λεκάνην και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών του. Εσπόγγιζε δε αυτούς με το λέντιον, τούτο δε έκαμε δια παράδειγμα ταπεινώσεως. Νύπτων λοιπόν τους πόδας των μαθητών, έρχεται και εις τον Πέτρον. Αυτός δε του λέγει, «Κύριε, ου μου μην νύψεις τους πόδας εις τον αιώνα». Του λέγει ο Χριστός, «Τούτο το οποίον σου κάμνω εγώ, εσύ τώρα δεν το εννοείς. Θέλεις όμως το εννοήσεις με τα ταύτα. Δεν ένυψε δε πρώτον τους πόδας του Πέτρου, αλλά προς αυτού άλλου τους πόδας ένυψε, του τέστη του Ιούδα. Πώς δε τούτο είναι φανερόν, άκουσον του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ως της λέγει, ότι όταν ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών, κανείς άλλος από τους μαθητάς δεν ετόλμησε να υπάγει στον ύψιμο πρωτήτερα από τον Πέτρον, εκτός από τον Ιούδαν. Διότι αν έκαμνεν άλλος στην αρχή να νυφθεί, δεν ήθελε να εμποδίσει ο Πέτρος των Χριστών, να μην ύψει τους πόδας του. Αλλά βλέπων ότι ο μικρότερος μαθητής, ο Ιούδας, με τόλμην και ανεσχυντίαν εδέχθη του Κυρίου την ταπείνωσιν, δεν ήθελε να του μιμηθεί την αυθάδιαν, και λέγει προς τον Κύριον, «Κύριε, σύ θέλεις μου νύψει τους πόδας, δεν θέλεις μου νύψει εις τον αιώνα εις τον άπαντα». Και του λέγει ο Χριστός, «Εάν δεν σου νύψω τους πόδας, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Τότε απεκρίνεται ο Πέτρος και του λέγει, «Κύριε, όχι μόνον τους πόδας μου να νύψεις, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Του λέγει ο Χριστός, «Ο λουόμενος δεν έχει χρία να νυφθεί, αλλά είναι καθαρός όλος, και εσείς καθαροί εστέ, αλλά όχι όλοι». Τούτον δε των λόγων είπε δια τον Ιούδαν, διότι ήτο ακάθαρτος προδότης. Όταν λοιπόν ένυψεν ο Κύριος τους πόδας των μαθητών του, επήγεν και έβαλεν πάλιν το ένδυμά του και καθίσας τους λέγει, «Εγνωρίσατε τι έκαμα εισάς. Σεις με λέγετε αυθέντην και διδάσκαλον, και καλώς το λέγετε. Επειδή δε εγώ αυθέντης σας και διδάσκαλος ένυψα τους πόδας σας, λοιπόν ούτω πρέπει και εσείς να νύπτετε τον άλλον τους πόδας. Παράδειγμα σας έδωκα, ή να καθώς σας ένυψα τους πόδας, ούτω να κάμνετε κι εσείς εις άλλους». Λέγει δε ο αρεοπαγίτης Διονύσιος περί του προδότου Ιούδα, ότι τη αληθεία των πεπαλαιωμένων κακών νέων καλών δεν γίνεται, ούτω ήτο και ο Ιούδας πεπαλαιωμένη αμαρτία και φιλαργυρία μισητή, καθώς το λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι η ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, δι' αυτό και δευτέραν ειδωλολατρίαν την επωνόμασε. Αλλώς είδομεν και την αρχήν της γεννήσεώς του, ότι ήτο μιερά και πεπληρωμένη πάσης κακίας και πονηρίας, καθώς το μαρτυρεί και ο προφήτης Δαβίδ εις τον 108 ψαλμών λέγον, ότι κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού και γεννηθήτο σαν ιή αυτού ορφανή, η δε γυνή αυτού χείρα, και αναμνηστεί η αμαρτία των πατέρων αυτού και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί και ούκι θέλεις εν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού και ενεδίσα το κατάρανο σημάτιον. Και το εξής του ψαλμού, αλλώς σηκούσαμεν και την ιστορίαν του. Εις εκ των σοφών λέγει, ότι ο παράνομος Ιούδας ήτο από την χώρα Ισκαρίαν, είχε δε πατέρα ονόματι Ρόβελ. Αυτός δε ο Ρόβελ είχε γυναίκα ή της μίαν ημέραν ή δε όνειρον φοβερών και διαλογιζομένη ήρχισε να φωνάζει δυνατά από τον φόβον. Της λέγει ο άνδρας της, «Τι έχεις, τι έπαθες και θλίβεσαι ούτω?» Του λέγει εκείνη, «Ο όνειρον είδα φοβερών, ότι αν μείνω έγκυος και γεννήσω τέκνον άρεν, το τέκνον αυτό θέλει είστε η καταστροφή των Εβραίων». Τότε ο ανήρτης την ονείδησε, διότι επίστευεν εις τα όνειρα. Αυτή δε σιώπησε και τη νύχτα εκείνην έμεινε έγκυος. Όταν ήλθε ο καιρός εγέννησε τέκνον άρεν. Η δε γυνή βουλήθη να φωνεύσει το τέκνον της, για να μην καταστρέψει αυτό το έθνος των Εβραίων. Πράγματι κρυφίως του ανδρός της πιάνει και κατασκευάζει εν κυβότιον πλεκτών από βάγια. Το πισώνι έπειτα έβαλε το πεδίον μέσα και το έριψε εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας. Εκεί δε απέναντι της Ισκαρίας ή των Ισίδιων, εις το οποίον εκατοίκουν άνθρωποι ποιμένες, εφύλατον δε και ζώα. Αυτοί βλέποντες το κυβότιον, διότι τα κύματα το έκαμαν να φθάσει πλησίον του νησίου, με ένα από τα πλοιάρια από τα οποία είχον το έφερον τραβώντες εις τον νησίον, και ανοίξαντες αυτό έβρον το πεδίον μέσα και το εβίζασαν πλέον από το γάλα των ζώων. Με τα ταύτα δε το έδωκαν εις την γυναίκα από το χωρίον, ή της είχε γεννήσει πρώτην ως καιρού, δια να το θυλάζει και το επωνόμασεν Ιούδαν,
διότι εγνώριζαν ότι από την Εβραϊκή γενεάν ήτο το πεδίον. Όταν ήλθε καιρός να περιπατεί, το έφεραν εις την χώραν Ισκαρίαν, δια να έβρουν άνθρωπο να του το παραδώσουν, δια να τον αθρέψει. Κατά σύμπτωση δε βρέθη εμπρός τον ο Ρόβελ, ο πατήρ του και το επήρε, μη γνωρίζον ότι είναι πατήρ του πεδίου. Ήτο δε το πεδίον κατά πολλά εύμορφων, και η μήτυρ του το αγάπησε εξ αρχής και περισσότερον το αγαπούσε, διότι ενεθυμήτω το τέκνον της, το οποίον έριψεν εις την θάλασσα. Πάλιν εγέννησε και άλλων ιών, και ανέθρεψε και τους δύο ομού. Ο δε Ιούδας ήτο φύσε ως πονηράς και έδερνε των αδελφών του, αναλογιζόμενος την μεταυτού διαμονή της πατρικής περιουσίας, ώστε πολλάκι στον ενωθετούσεν η μήτυρ του λέγουσα. Παύσον τέκνον μου, μη δέρνεις των αδελφών σου, και όσα έχομεν εγώ και ο πατήρ σου, ειδικά σας είναι και των δύο. Ο δε πονηρός και κακόβουλος Ιούδας, από την αγάπη των χρημάτων και των κτημάτων θελγόμενος ηβουλήθη να φωνεύσει των αδελφών του. Μίαν λοιπόν ημέραν, πηγαινόντων και των δύο νομού εις τόπον τεινά, ετόλμησε ο Ιούδας, ως πλέον δυνατός και μεγαλύτερος, όπου ήτο και φώνευσε των αδελφών του, χτυπών αυτών με μία πέτραν εις τον μήνυγκα της κεφαλής. Όταν τον εφώνευσε, εφοβήθηκε, έφυγεν εις την Ιερουσαλήμ. Τότε ο πατήρ του, ως έχασε τα τέκνα του, έκλαιεν αυτός και η γηνή του, μη γνωρίζονται στο τέλος. Ο δε Ιούδας πηγαίνων εις την Ιερουσαλήμ και αγαπών την φιλαργυρίαν έγινε γνώριμος του Ηρώδου, του Εβραίου βασιλέως. Μόλις βλέπει αυτόν ο βασιλεύς ότι ήτο ανήρ δυνατός και κατά πολλά εύμορφος, τον έβαλε φροντιστήν του, να πωλεί και να αγοράζει, όσα η χρία υπηγόρευεν από εκείνα άτινα ήτα εις την αγορά. Μετά πολλήν χρόνων γίνεται ακαταστασία σκανδάλων εις την χώραν Ισκαρίαν και ο Ρόβελ ο πατήρ του λαβών την γυναίκαν του και όλα τα υπάρχονταν του ήρθεν εις Ιερουσαλήμ και ως ήτο πλούσιος ηγόρασεν οικίαν εύμορφων πλησίων του βασιλέως Ηρώδου με περιβόλια τα οποία είχαν μέσα παντός είδους δέντρα. Ο Ιούδας από την πολυκαιρίαν δεν εγνώριζεν ούτε τον πατέρα του, ούτε τη μητέρα του, αλλά ούτε εκείνη αυτόν. Μίαν λοιπόν των ημερών προκύπτων ο βασιλεύς από την θηρίδα του παλατίου εθεώρη των κήπων του Ρόβελ. Ίστατο μετά του βασιλέως και ο Ιούδας, ώστις του λέγει, «Χρειάζεσαι βασιλεύς από τους καρπούς και από τα άνθη αυτών των δέντρων, δια να σου φέρω από αυτά». Καταβάς δε ευθύς από την θηρίδα, έλαβεν από τους καρπούς και από τα άνθη, όσα ηθέλησε και πορεύθη προς την έξοδον. Τότε τον συναπάντησε ο πατήρ του ο Ρόβελ και του λέγει, «Δια τι παιδί μου ετόλμησες και εμβήκεσαι στον κήπον μου, ότι εγώ δεν ήμουν εδώ? Μάλιστα, να πάρεις δια τον βασιλέα καρπούς και άνθη. Εγώ ήθελε βοηθήσω καλύτερα». Τότε αυτός ως κακός όπου ήτο εξ αρχής, βλέπον δεξιά και αριστερά είδεν ότι δεν ήτο κανείς εκεί. Όθεν εφώνευσεν ευθύς ο μυαρός Ιούδας και τον πατέρα του με ένα λίθον, ως και των αδελφών του, και κανείς δεν είναι δύνατο να γνωρίζει τι έγινε. Τότε έφερεν εις τον βασιλέα τους καρπούς και τα άνθη, και του είπε και δια τον θάνατον του Ρόβελ, ότι αυτός τον εθανάτωσε. Ακούσας δε ο βασιλεύς Ηρώδης τον θάνατον του Ρόβελ, ελυπήθη πολλά, αλλά αισιόπησε τον λόγον και δεν τον έμαθε άλλος κανείς. Έθαψαν λοιπόν τον Ρόβελ, τον του Ιούδα πατέρα. Μετά ταύτα λέγει ο βασιλεύς στον Ιούδα, «Θέλω ή να αυτήν την χείραν λάβεις γυναίκα, να γίνεις κληρονόμος της περιουσίας της». Αφού είπε τι αύτα έστειλε και προς τα γίνει στην γυναίκα λέγον, «Η βασιλεία μου βούλεται να λάβεις άλλον άνδρα, τούτον δηλαδή τον Ιούδαν, ή ο πλούτος σου και όλα τα πράγματα να γίνουν αυθεντικά». Ακούσασα η γυνή τους λόγους τούτους, έλαβε σύζυγον αυτόν τον ιόν της, τον Ιούδαν, μη γνωρίζουσα εαυτόν και τεκνοποίησε με ταυτού και διετέλεσε σύζυγός του αρκετά έτη. Μία δε των ημερών, επειδή έκλαιεν η γυνή ενθυμούμενη όσα έπαθεν, ήλθεν εκεί κατά σύμπτωση ο ανήρτης, ο Ιούδας, και την ρώτησε να μάθει δια τι κλαίει. Τότε εκείνη ήρχισε να διηγείται καθένα όλα όσα έπαθεν από την αρχή της υπανδρίας έως τέλους. Και ο Ιούδας, επειδή είχε ακούσει από τους βοσκούς πως τον ήβραν ερημένον εις την θάλασσαν, μέσα εις εν πλεκτών από φύλλα της Φινικιάς ή από εκείνο το είδος από το οποίο κατασκευάζουν τα σπυρίδας και πισόμενον επιμελώς και καταλαμβάνων των αδελφών του, εφώνευσε και τον πατέραν του, λέγει προς την γυναίκα του και μητέρα του, «Εγώ είμαι εκείνος ο υιός σου, τον οποίον έριψε στην θάλασσαν, και εγώ εφώνευσα τον αδελφόν μου και τον πατέραν μου Ρόβελ». Η γυνή ακούσασε ότι αυτός είναι εκείνος ο υιός της, πολύ εθρύνησε, δια την αμαρτίαν της φοβεράς ταύτης αιμομιξίας. Είπε δε αύτη προς τον Ιούδαν, «Από τούδε και εις το εξής, δεν είναι δυνατόν να μένεις πλησίον μου. Κατανοήσας τότε ο Ιούδας τα κακά τα οποία έκαμεν,
εις εαυτόν από την επιθυμία της φιλαργυρίας και ότι περίφημος Χριστός είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων, ο οποίος ευρίσκεται εις την Ιερουσαλήμ και περιπατεί εις όλην την Ιουδαίαν, καλών τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν ηγέρθη και υπήγαινε εις αυτόν δια να επιτύχει την σωτηρία της ψυχής του. Εκείνος δε ως εύφλαχνος τον έκαμε μαθητήν του και του έδωκε διακόνημα να κρατεί την σακούλαν εις την οποίαν έθετο τα χρήματα, τα συνηγμένα εξ ελεημοσύνης εγνώσεώς του, δια να ζωοτροφούνται και οι Απόστολοι και ο Χριστός. Αυτός δε ο μυαρός έκλεπτεν από αυτά και έστελε εις την γυναίκα του και τα τέκνα του. Βλέπετε αρχαίων κακών και επαπαλαιωμένη αμαρτία, νέων καλών δεν γίνεται. Είδετε πως του προφήτου Δαβίδ ο λόγος επληρώθη, ότι γεννηθήτωσαν οι ή αυτού ορφανή και η γυνή αυτού χείρα και τα εξής του ψαλμού. Εμετενόησεν ο Ιούδας έγινεν Απόστολος και θαύματα έκαμνεν, και όμως δια την φιλαργυρίαν παρέδωκε τον Χριστόν και απεφάσισεν ο ταλέπορος να κερδίσει τα αργύρια κάμνον την προδοσίαν, υπολογίζουν ότι ο Χριστός δεν θέλει φωνευθεί, αλλά θέλει φύγει από τα σχήρας των Εβραίων, ως το έκαμε πολλάκις. Αλλά ούτεν είδαν ότι ο Χριστός κατεδικάστης θάνατον, μετενόησε διότι έγινε τιού των συμβάν και δεν επραγματοποιήσει δισαν επροβλέψεις του. Και σκεφθείς αμέσως, επέστρεψε τα τριάκοντα εκείνα αργύρια, τα οποία έλαβεν από το συνέδριον των αρχιερέων και γραμματέων, λέγον προς αυτούς. «Ήμαρτον παραδώσα σε μαθών». Ευθέως δε έριψε τα τριάκοντα αργύρια εις τον ναόν, εκεί όπου ήταν το συνέδριον και έφυγεν από εκεί. Λέγουν εις αυτόν εκείνοι, «Τι μας μέλει ημάς, σύ να το έβρεις από τον Θεόν». Τότε αυτός επήγε και εκρεμάστη εις εν δέντρον. Ούτω δε κρεμάμενος, εφούσκωσε τόσον πολλήν, ώστε έσκασεν εις την μέση του σώματος. Μετενόησε ο Ιούδας, αλλά όχι καλός, διότι έπρεπε να μην κρεμαστεί, ελπίζον εις το Θείον έλεος. Άδεται δε ότι έπραξε τούτο, δια να προφθάσει στον άδειν των Χριστών και να τον παρακαλέσει να τον συγχωρήσει. Ας έλθαμεν όμως πάλιν εις τον λόγον μας, οπόθεν εξήλθαμεν. Αφού εδείπνησαν ο Χριστός και οι Απόστολοι, εξήλθεν ο Ιούδας να υπάγει στους Εβραίους, δια να τον παραδώσει ως είχε κάμει σύμβαση από την Τετάρτη. Οπότε τους είπε, «Τι θέλετε να μου δώσετε, δια να σας τον παραδώσω?» Και έκαμαν την σύμβαση δια τριάκοντα αργύρια. Λέγει δε ο Μάξιμος ο ομολογητής, ότι 100 δινάρια ή το έκαστον αργύριον, ώστε τα τριάκοντα αργύρια γίνονται 3.000 δινάρια, ή τι 100 φλωρία χρυσά. Ανταυτού του ποσού επολύθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αφού λοιπόν έφυγε ο Ιούδας, επήρε ο Χριστός τους Αποστόλους και πήγαινε στο όρος των ελαιών. Δια να μη φανεί δε ότι φεύγει, επήγαινε εκεί εις τόπων γνωστών και όχι κρύφιον εις τους Εβραίους. Τότε λέγει στους μαθητάς του, «Όλοι σας μέλετε να σκανδαλιστείτε ταύτην τη νύχτα προς εμέ, επειδή είναι γραμμένον εις τον Ζαχαρίαν, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης». Τότε αποκρίνεται ο Πέτρος, «Εάν όλοι σκανδαλιστούν προς ε, εγώ δεν θα θα σκανδαλιστώ, διότι μετά σου είμαι έτοιμος και εις φυλακήν και εις θάνατον». Του λέγει ο Χριστός, «Αληθώς σου λέγω Πέτρε, ότι την ταύτην τη νύχτα, πριν φωνήσει ο Αλέκτορ δύο φοράς, σύ θέλεις με απαρνηθεί τρεις». Τότε ο Χριστός λέγει στους μαθητάς αυτού, «Εγερθείτε να φύγομεν από εδώ». Αναχωρήσαντες λοιπόν εκείθαν, ήλθαν πέραν του χυμάδου των Κέδρων, όπου ήταν ο κήπος, διότι εκεί είχε συνήθεια να πηγαίνει συχνά ο Χριστός. Εκεί λοιπόν έμελε να συλληφθεί υπό των Εβραίων, δια να εξαφανίσει την προπατορική αμαρτίαν, η οποία έγινε μέσα εις τον κήπον της τρυφής του Παραδείσου. Και εκεί λέγει των Αποστόλων, «Καθίσατε εδώ, έως να υπάγω παρέκει να παρακαλέσω τον πατέρα μου». Και πήραν μαζί του τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, οι οποίοι είδον την δόξαν του εις το θαβόριον όρος προέξι μηνών. Οπόταν και καταβαίνον, από εκεί έκαμε πρόρησιν περί αυτής της αγωνίας του. Πηγαίνον λοιπόν παρέκει, ήρχισε να θλίβεται και να λέγει, «Πολύ είναι λυπημένη η ψυχή μου έως θανάτου. Απομείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Αυτός δε απεμακρύνθη ο λίγον και εγονάτισεν εις την γήνη παρακαλών και λέγον, «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας περάσει μακράν από εμού το πικρότατον τούτο ποτήριον του θανάτου. Πλην όχι καθώς εγώ θέλω, αλλά ως εσύ θέλεις». Τελέστας την προσευχήν ο Κύριος, ήρθεν εις τους τρεις μαθητάς και τους ευρίσκει κοιμωμένους και λέγει του Πέτρου ως της εκαυχάτω,
ότι ποτέ δεν θέλει να τον αρνηθεί. «Ω Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις να αγρυπνήσεις με τα μουμίαν ώραν? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εμπέσετε εις πειρασμόν». Και πάλιν δεύτερον και τρίτον επήγε και παρεκάλεσε και είπεν ως και πρώτερον. Εγένετο δε και πόλεμος της σαρκός προς το πνεύμα, η οποία σάρξ ουδόλος ήθελε να πάθει. Δια τον πόλεμο δε τούτον λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι ήλθεν ο Χριστός εις αγωνίαν πολύ. Ήτο δε ο πόλεμος της σαρκός τόσον δυνατός, ώστε ίδρωσεν ο Χριστός αίμα έσταζεν εις την γήν ως κόμβη από την σάρκα του Κυρίου. Τότε εφάνει άγγελος από τον ουρανόν και τον ενεδυνάμωσε. Και πάλι να έρχεται προς τους τρεις μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και τους λέγει: «Κοιμάστε λοιπόν και αναπάβεστε, ειδού έφτασεν ο προδότης μου, έφτασε η ώρα να παραδοθώ εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγερθείτε να φύγομεν από εδώ και να υπάγομεν εις τους λοιπούς μαθητάς». Επήγαν λοιπόν εκεί όπου ήσαν και οι άλλοι μαθητές. Ενώ όμως συνομιλούσαν, ειδού ήλθεν ο Ιούδας εις τον κήπον και όχλος πολλής μαζί με αυτόν από των αρχιεραίων και γραμματέων και στρατιώτε με μαχαίρας και ξύλα. Ο Ιούδας τους είχε δώσει σημείον ότι εκείνον, τον οποίον θα φιλήσω εγώ, εκείνος είναι και συλλάβετέ τον, διότι ήλθαν με ταφανών και πολλής φωτοκυσίας. Όταν δε πλησίασαν εις τον Χριστόν, ενηγκαλίστη ο Ιούδας αυτόν και τον εφίλησε λέγον: «Χέρις διδάσκαλε». Ο δε Χριστός απεκρίθη προς αυτόν: «Φίλε, πως ήλθες εδώ ούτω, δηλαδή με φανούς και όπλα?» Τότε υπάγει έμπροσθέντων και τους λέγει: «Τι να ζητείτε?» Αποκρίνονται εκείνοι: «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει ο Χριστός: «Εγώ είμαι». Και εκείνοι, επειδή έγινε θαύμα προς αυτούς, εστράφησαν ο πίσω και έπεσαν χαμέ από το φως. Πάλιν τους είπε: «Τι να ζητείτε?» Του λέγουν εκείνοι: «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Χριστός: «Εγώ σας είπα ότι είμαι, και αν εμέ ζητείτε, εδώ είμαι και συλλάβετε με. Παρευθείς δε με τον λόγον, έβαλαν οι άνομοι τα σχήρα στον επάνω του και τον έδεσαν, τον έφερον δε αυτόν εις την αυλήν του Άννα του αρχιερέως δια να τον κρίνωση. Βλέπετε, αδελφοί μου χριστιανοί, πόσον κακόν είναι η φυλαργυρία. Είναι η ρίζα πάντων των κακών. Βλέπετε πόσον κακόν είναι το να φύγει τη από την σύναξη της Εκκλησίας. Εάν δεν έφευγε ο Ιούδας από το μυστικό δείπνον, δεν ήθελε γίνει προδότης του Χριστού. Ας φυλαχθόμεν λοιπόν και εμείς, αδελφοί, να μην φεύγομεν από την Εκκλησία, έως να τελειωθεί η λειτουργία, για να επιτύχομεν και της αυτού βασιλείας. Εις γέννη το πάντα σημάς επιτυχήν, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.